Γεια σας παιδιά. Θα δούμε τώρα το κομμάτι της ύλη που μπήκε πρόσφατα στις Πανελλήνιες και έχει να κάνει με τον κύκλο ζωής του κιτάρου και μετά ε, θα δούμε και το επόμενο, το 4-3, αυτό που θα πούμε σήμερα είναι το 4-1. Θα δούμε και μετά το 4-3 που έχει να κάνει για τη μύτωση και για τη μείωση. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο κομμάτι, το 4-1. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση που είχατε στο πρόγραμμα συμμετοχή. Η βοήθειά σας θα ενισχύσει το κανάλι και θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε και άλλα βίντεο στην ύλη βιολογίας για τις Πανελληνίες. Ιδιαίτερα βέβαια θέλω να ευχαριστήσω τους πρίμιους σπόνσορες. Την Ινα Καμ, την Αλέκα Κριακοπούλου, το κανάλι από την Πάρο, μιλάμε για την υγεία, την Ουλιανή Μαραγκού και το Γιάννη Τογούλα. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω και εκείνα τα παιδιά τα οποία εμπιστεύτηκαν το βιβλίο μου, έχουν αγοράσει το βιβλίο μου και πιστεύω ότι μέσω αυτού θα βρουν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Κύκλο ζωή του κιτάρου λοιπόν. Σα έχω εδώ πέρα μία παρουσίαση, μία απλή παρουσίαση για να δούμε περίπου πώ είναι ο κύκλο ζωή και τι εννοεί δηλαδή. Βλέπουμε ένα κύτταρο το οποίο έχει μέσα δύο χρωμοσώματα, έναν από τον κάθε γονέα, το οποίο βρίσκεται στη φάση 1, μόλι έχει δημιουργηθεί δηλαδή, και διπλασιάζει το γενετικό του υλικό, το διατάσσει στο σημερινό επίπεδο, στη συνέχεια χωρίζεται, δημιουργούνται δύο νέα κύτταρα αφού χωριστούν και κύτταρο πλασματικά και έτσι δημιουργούνται δύο νέα κύτταρα. Το κάθε ένα συνεχίζει να κάνει τον κύκλο ζωής που περιγράψαμε. Έτσι λοιπόν, για να δούμε πώς το λέει το σχολικό μας, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημιουργία ενός κυτάρου, ως τότε που το ίδιο θα παράγει τους απογόνους του, ονομάζεται κυταρικός κύκλος ή κύκλος ζωής του κυτάρου. Αυτό θα το έχουμε σαν ορισμό. Τι ονομάζουμε κύκλος ζωής του κυτάρου. Τον κύκλο αυτό λοιπόν, όπως συνεχίζει το σχολικό μας, αν και αποτελεί μια συνεχή διαδοχή γεγονότων. Δηλαδή, δεν λέει το κύτταρο, να nah, τώρα σταμάτα, κοιτάξτε με τέλειωση η πρώτη φάση, μελετήστε το πάμε στη δεύτερη, συνεχίζει και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εμείς όμως τι κάνουμε, το χωρίζουμε σε δύο φάσεις, τη μεσόφαση και την μητοτική διαίρεση ή μύτωση, προκειμένου να το περιγράψουμε. Να λοιπόν, εδώ ακριβώς φαίνεται από το σχολικό βιβλίο είναι η εικόνα και βλέπουμε ότι ας πούμε πως το κύτρο βρίσκεται εδώ στην φάση την πρώτη, την ονομάζει G1, θα τις δούμε αυτές τις φάσεις αργότερα, θα τις αναλύσουμε. Και βλέπουμε το μεγάλο τμήμα, χρονικά το μεγαλύτερο τμήμα λέγεται μεσόφαση, ενώ το μικρό Χρονικά πάντα, λέγεται μύτωση. Να λοιπόν, εδώ είπαμε τι δύο φάσει που αναφέρει το σχολικό μεσόφαση και μύτωση. G1, λοιπόν, φάση. Και όπω αναφέρει το σχολικό μα, η μεσόφαση υποδιαιρείται στα στάδια G1 S και G2. Το βλέπετε εδώ πέρα, G1 S και G2 στην εικόνα που είδαμε προηγουμένω. Λέει πω το G1 είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια. Να το λοιπόν, βέβαια το σχολικό του και τόσο. Καλά, σχηματισμένο δεν το έχει, δεν φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια, όντω. Όμως, ε, θα δούμε πώς ακριβώς και τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη φάση. Και βλέπετε πέρα ένα κιθάρακι που σας έχω σχηματίσει, σας αρέσει, ωραίο. Και μας λέει εδώ ότι το κύτταρο τι κάνει, βιοσύνθεση του mRNA, tRNA και ριβοσωμάτων και πρωτεϊνών δομικών και λειτουργικών. Άρα λοιπόν το υπογραμμίζουμε αυτό, τονίζουμε ότι η G1 φάση είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια και βλέπουμε ότι πρέπει να τονίσουμε και τα διάφορα σημεία, έτσι η λεπτομέρεια βέβαια είναι πολύ σημαντική να τη μάθουμε, mRNA, tRNA, ριβοζωμάτων και πρωτεϊνών, που γίνονται κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης. Γιατί τα τονίζω τώρα βέβαια, θέλω να σας πω ότι παρά επιμένω στις λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλη η προετοιμασία αυτή που κάνουμε, όλες αυτές οι παραδόσεις των μαθημάτων, γίνεται με βασικό σκοπό τις πανελλήνιες και κάτι τις λεπτομέρειες είναι βούτυρο στο ψωμί για ερωτήσει πολλαπλή. Άρα λοιπόν, λεπτομέρειες και χειρουργική επέμβαση στο κείμενο. Ένα λοιπόν, mRNA, tRNA, τρία ριβοσωμάτων πρωτεϊνών και παρατηρούμε επίση ότι λέει το σχολικό μας παράλληλα εξίσου έντονη είναι και η αναπνοή του κυτάρου ώστε να καλύψει τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες της περίοδου αυτής. Η αναπνοή, όπω ξέρετε, είναι μια διαδικασία, η κυταρική αναπνοή, όπω λέγεται καλύτερα, που γίνεται στα μυτοχόνδρια. Τα μυτοχόνδρια είναι τα οργανίδια παραγωγή ενέργεια. Άρα λοιπόν εκεί να δουλεύουν πάρα πολύ και παράγουν ενέργεια. Το υπογραμμίζουμε αυτό. Μα σημειώνει εδώ ότι είναι το πέμπτο που πρέπει να προσέξουμε και όλα μαζί τα βάζουμε σε μια ομάδα. Χρονικά το μεγαλύτερο στάδιο το G1, mRNA, tRNA, ρίβο σώματα, πρωτενε, έντονη αναπνοή του κιτάρου για την παραγωγή ενέργειας γίνεται στη διάρκεια της φάσης αυτής. Ακούσαμε και το καμπανάκι, νομίζω, καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει να το μάθουμε πάρα πολύ καλά. Και περνάμε στο επόμενο στάδιο, το στάδιο S, που όπως λέει το σχολικό μας, είναι το μικρότερο σε διάρκεια στάδιο και εκεί γίνεται ο αυτοδιπλασιασμός του γεννητικού μας υλικού. Δηλαδή, το κυταράκι μας, τι θα κάνει, θα αρχίσει να κάνει αντιγραφή. Και βλέπετε εδώ πέρα πως αρχίζουν να δημιουργούνται δύο καινούριε αλυσίδε. Προσέχουμε λοιπόν το μικρότερο σε διάρκεια και ότι γίνεται αυτό ο διπλασιασμός του γενετικού υλικού και μας λέει ακόμα το σχολικό μας ότι στο τέλος αυτού του σταδίου το κύτταρο έχει διπλασιάσει την ποσότητα του γενετικού υλικού ενώ τα δύο αντίγραφα που έχουν παραχθεί φέρουν ταυτόσιμες γενετικές πληροφορίες. Πάρα πολύ ωραία, το υπογραμμίζουμε αυτό και όλο μαζί μα λέει ότι χρονικά το μικρότερο στάδιο, διπλασιασμό τη ποσότητα του γενετικού υλικού. Και να φτάσαμε στο τελευταίο στάδιο, στην G2 φάση. Και όπω μα λέει, το στάδιο G2 είναι μια μεταβατική περίοδο πριν από την έναρξη τη μυτοδική διαίρεση. Στη διάρκεια τη, τα μυτοχόνδρια, δύο οι κλωροπλάστε και τρία το κεντροσωμάτιο, διαιρούνται. Προσέξτε εδώ πέρα, έχουμε σημαντικό σημείο ότι τα μιτοχόνδρια, οι χλωροπλάστες και το κεντροσωμάτιο στα ζωικά, πότε γίνονται, όχι σε οποιαδήποτε φάση, στην G2. Και όπως είπαμε προηγουμένως, καταλαβαίνετε ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί να μπει σε ερωτήσεις και τα πολλαπλήση είπαμε αυτά είναι τα οποία μας <χω> προβληματίζουν συνέχεια. Λοιπόν, τα χρωμοσώματα δεν μπορούν να γίνουν ορατά ακόμα, ω μεμονωμένε δομέ, γιατί η χρωματίνη που τα συνιστά δεν έχει ακόμα συμπυκνωθεί στο μέγιστο βαθμό. Άρα, σε πιθανό ερώτηση, πότε είναι ορατά τα χρωμοσώματα, σίγουρα δεν είναι επιλογή να πούμε πώ γίνεται στην μεσόφαση, στην G2 φάση. Θα δούμε πότε γίνεται, θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Ε, εκείνο λοιπόν που θέλω να σα πω. Είναι τι γίνεται στην G2, περίοδος πριν την έρεξη της διαίρεσης ο διπλασιασμό των μυτοχονδρίων χλωροπλαστών και του κεντρωμένου σωματίου. Και το δεύτερο που είδαμε είναι ότι τα χρωμοσώματα δεν είναι ακόμα ορατά. Ακούσαμε ξανά τι καμπανούλε. Καταλαβαίνετε πάλι, μην τα ξαναλέμε. Πρέπει να το μάθετε πολύ καλά απ' έξω. Ξέρετε κάτι, τώρα που σκεφτόμουν, δεν ξέρω, δεν σα έχω πει ποτέ γιατί έχω βάλει μία καρδούλα όταν θέλω να σα πω πρέπει να το μάθετε απ' έξω. Δεν ξέρω, το έχετε σκεφτεί. <laughs> λοιπόν, θα περιμένω κάτω στα σχόλια να μου πείτε Ποιο νομίζετε ότι είναι ο λόγο. Ελπίζω να το βρείτε γρήγορα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι μάθαμε. Τι μάθαμε λοιπόν. Μάθαμε ποιο είναι ο κύκλο ζωή του κιτάρου, Μάθαμε τον ορισμό του. Τι είναι κύκλο ζωή του κιτάρου Και είδαμε ότι χωρίζεται σε δύο φάσει. Στην μεσόφαση και στην μυτοτική διαίρεση. Είδαμε ότι η μεσόφαση υποδιαιρείται σε επιμέρους στάδια, στο G1, το S και το G2 στάδιο και είδαμε τι γίνεται στο κάθε ένα από αυτά. Αυτό τώρα που θα δούμε στο επόμενο μάθημα, στο επόμενο μάθημα τι είναι η κυταρική διαίρεση και πώς γίνεται η μύτωση. Μέχρι λοιπόν το επόμενο μάθημα να είστε όλοι καλά.